Καλησπέρα σας κύριε Τζανοπούλη, και εγώ σας ευχαριστώ. Ξεκίνησαν και οι εκτόσεις μια εβδομάδα πιο νωρίς, φαίνεται κάτι παραπάνω στο ταμείο σας κύριε Παπαδόπουλε? Ευελπιστούμε κύριε Τζανοπούλη. Από τη στιγμή που το Υπουργείο Ανάπτυξης αποφάσισε για φέτος τουλάχιστον να προτείνει να επισπεύσει τις θερινές εκτόσεις κατά μία εβδομάδα. Δηλαδή εκεί που θα ξεκινούσαν οι εκτόσεις στις 12 του μηνός τη Δευτέρα, ξεκίνησαν από τις 5 Ιουλίου και θα διαρκέσουν έως τις 31 Αυγούστου. Φέτος εκτιμούμε ότι ήρθαν την κατάλληλη στιγμή για να τονώσουν την ανεμική αγορά, θα έλεγα, το τελευταίο χρονικό διάστημα και να δώσουν και ένα κίνητρο για αύξηση της εσωτερικής κατανάλωσης, αλλά για να απορροφήσουν τις μεγάλες ανατιμήσεις οι οποίες έχονται σε ξένα και σε ελληνικά προϊόντα και τα βλέπουμε μπροστά μας καθημερινά. Θέλω να ρωτήσω το εξής, μέχρι σε τι ποσοστό φτάνει το ποσοστό της έκπτωσης, και από την άλλη υπάρχει μεγάλο στόκ, μεγάλο αδιάθετο εμπόρευμα που είχε μείνει και από το χειμώνα, από την εποχή του lockdown δηλαδή. Ας μην ξεχνιόμαστε ότι έχουμε περάσει ήδη τρεις περιόδους με lockdown. Τρεις περιόδους οι οποίες ήταν στα γάφια μας τα προϊόντα, τα οποία εκτιμούμε ότι θα φύγουν σε αυτές τις εκπτώσεις με πάρα πολύ καλές τιμές. Γι' αυτό βλέπουμε από την αρχή ακόμα τις πρώτες ημέρες, βλέπουμε μεγάλα ποσοστά που ξεκινούν από 40% και φτάνουν έως 70%. Από 40 έως και 70% είναι ένα διόλευκο καταβρόνητο ποσοστό. Μέτρα προστασίας στηρούνται ακόμη. Μάσκες κανονικά στο εσωτερικό των καταστημάτων και περιορισμένος αριθμός ατόμων που μπορούν να εισέλθουν στην επιχείρηση. Φυσικά, έχουμε αποδείξει ότι σε όλη την καραντίνα και σε όλη τη διάρκεια της πανδημίας έχουμε αποδείξει ότι τα καταστήματα σοφρονίστηκαν 100% με τις εντολές της εκάστοτε κυβέρνησης. Με οποιοδήποτε μέθοδο και να μας βάλουν να δουλέψουμε, δουλέψαμε. Με όλα τα υγειονομικά μέτρα προστασίας απαρέγκλητα τα τηρούμε, γιατί κανένας δεν θέλει να κλείσει το κατάστημά του. Από εκεί και πέρα εκτιμώ ότι υπάρχουν πάρα πολύ καλές, υπάρχουν υπάρκεια των προϊόντων αυτή τη στιγμή και στα ράφια, σε ασφαλείς χώρους και με ελκυστικές τιμές. Ελκυστικές τιμές, αλλά υπάρχουν χρήματα. Πώς βλέπετε τους καταναλωτές, έχουν ευχέρεια, υπάρχουν χρήματα μετά από αυτό το lockdown, και από την άλλη είστε ευχαριστημένοι από τις αποζημιώσεις που έδωσε η κυβέρνηση, σας βοήθησε να σταθείτε στα πόδια σας για να συνεχίσετε τη δραστηριότητα? Φυσικά και δεν υπάρχουν τα χρήματα τα οποία υπήρχαν, προϋπήρχαν, τουλάχιστον βλέπουμε κάθε χρόνο να κατεβαίνουμε στους τζίρους. Από εκεί πέρα όμως είναι τέτοιες τόσο καλές τιμές που κάθε καταναλωτής είναι ευκαιρία τουλάχιστον να αγοράσει τα προϊόντα που θέλει αυτή τη χρονική περίοδο. Γι' αυτό το λόγο γίνονται και εκτόσεις κάθε χρόνο. Από εκεί πέρα όσον αφορά αυτά που μας έδωσε η κυβέρνηση, το θέμα είναι ότι μέχρι σήμερα αυτό που βλέπουμε είναι ότι δίνουμε έμφαση σε πολλά πράγματα, ενώ στο τοπικό λιανικό εμπόριο, μικρό εμπόριο θα έλεγα, δεν έχει πάει πέρα της επισκεπτές που καταβολήσει σχεδόν τίποτα. Όλα τα καταναλωτικά, όλα τα προϊόντα που διαθέτουν οι τράπεζες έχουν τέτοια κριτήρια τα οποία είναι αρκετά δύσκολο για τον καθένα μας, τον οποίο οφείλει να μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτά. Εφόσον μόνο η επιστρεπτέα από καταβολή έφτασε σε κάθε έμπορο. Και είναι και δανεικά. Κατά το ίδιο. Φυσικά, το 50% είναι και δανεικά. Βέβαια, είναι δανεικά. Δηλαδή πρέπει να έχεις να πας να τα δώσεις και πίσω και πού να τα βρεις. Φημολογείται τώρα, γίνεται μεγάλος λόγος για τις μεταλλάξεις. Μετάλλαξη Δέλτα, μετάλλαξη Λάμδα. Και τα κρούσματα είναι πολλά. Σήμερα είχαμε 1820. Εξίσου στην Περιφερειακή Ενότητα της Λάρισας έχουν ανεβεί τα κρούσματα με 31 νέα κρούσματα σήμερα. Σας φοβίζει ένα τέταρτο κύμα πανδημίας? Μη τυχόν και ξανακλείσουν τα καταστήματα και αναγκαστούν πάλι αυτά τα μέτρα, τα οποία δεν ωφελούν κανέναν? Φυσικά και μας φοβίζει, γι' αυτό και βλέπουμε τουλάχιστον στο δικό μας τον κλάδο, όσον αφορά τα εμπορικά καταστήματα, προχωράει με γρήγορους ρυθμούς ο εμβολιασμός. Βλέπουμε κανένας δεν θέλει να γυρίσουμε πάλι πίσω. Βλέπουμε ότι έχουμε ένα καλοκαίρι, αν έχουμε το καλοκαίρι τόσο κρούσμα το χειμώνα τι θα κάνουμε? Μας φοβίζει πάρα πολύ ένα ακόμη lockdown, ένα τέταρτο κύμα, το οποίο δεν θα μπορέσουμε να αντέξουμε όλοι όσο επιτοπλίστων,
δεν θα μπορέσουμε να επιβιώσουμε με κλειστά καταστήματα. Είμαστε στο όριο αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν επιχειρήσεις που έχουν βάλει λουκέτο? Προς το παρόν όχι, αλλά δεν έχουν βάλει λουκέτο για αυτό το λόγο που προείπαμε. Γιατί είχαμε ένα μανδύα η οποία από την κυβέρνηση και όσον αφορά και τα ενίκια, όσον αφορά και τις ασφαλιστικές εισφορές και τις φορολογικές εισφορές, αλλά και τις επιταγές. Απλά όλα αυτά πήγαν παραπίσω. Δεν χαρίστηκε τίποτα. Τέλος Ιουλίου και ως το τέλος του καλοκαιριού καλούμαστε να πληρώσουμε ένα βουνό υποχρεώσεων, το οποίο δεν ξέρω, αν δεν γίνει μια σοβαρή, να βγουν 120 δόσεις για να μπορέσουμε να πληρώσουμε όσο γίνεται πιο πολλές δόσεις, δεν πρόκειται να μπορέσουμε να πληρώσουμε όλα αυτά που δημιουργηθήκαν μέσα στην πανδημία. Μάλιστα. Και για να κλείσουμε, να σας αποδεσμεύσω, λοιπόν, έχουν ξεκινήσει οι εκτόσεις. Είπαμε φτάνουν σε ποσοστό έως και 70%. Και πότε είπατε, κύριε Παπαδόπουλε, λήγουνε? Τελειώνουν στις 31 του Αυγούστου. Οπότε όποιος θέλει έχει ενδιαφέρον. Τώρα όσον αφορά στις Κυριακές, τι θα γίνει με τις Κυριακές πριν σας αποδεσμεύσω? Πάντα η πρώτη Κυριακή των εκτόσεων είναι ανοιχτά. Είναι μία από τις 8 θεσμοθετημένες Κυριακές οι οποίες μπορούν τα καταστήματα να παραμείνουν ανοιχτά. Από εκεί πέρα, το Σάββατο το πρώτο των εκτόσεων είμαστε πάντα ανοιχτά. Ο μπούσουλας για το Διοικητικό Συμβούλιο είναι πάντα οι εκτόσεις. Δηλαδή αφήνουμε τις εκτόσεις να κυλήσουν την πρώτη εβδομάδα και από εκεί πέρα κλείνουμε τα υπόλοιπα Σάββατα. Οπότε φέτος αποφασίστηκε να κλείσουμε από τις 17 του μηνός τα Σάββατα έως και τις 21 Αυγούστου. Δηλαδή 28 Αυγούστου γυρνάμε και είμαστε ανοιχτά. Μάλιστα. Είναι 6 Σάββατο όλο το καλοκαίρι. Μάλιστα, να κάνουν και διακοπές οι άνθρωποι. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω ειλικρινά. Καλό απόγευμα. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.